Είναι γνωστό ότι η χώρα μας έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη με νόμους, να τους θυμίσω εντάχει, 2773 του 1999, 3175 του 2003, 4001 του 2011. Ο τελευταίος μάλιστα ήταν και μνημονιακός νόμος, όπως και ο προτελευταίος, γιατί και έχουμε και τον τελευταίο. Συγκεκριμένα με τον 2773 καταργείται το μονοπόλιο της ΔΕΗ. Με τον 3175 δίνεται η δυνατότητα, ή μάλλον απαγορεύεται στη ΔΕΗ, την εγκατάσταση νέας ισχύως, απλά της δίνεται η δυνατότητα να αντικαταστήσει παλαιές μονάδες και έτσι το συνδικαλιστικό κίνημα μαζί με τις διοικήσεις και τις κοινωνίες δίνουν ένα στίχημα, εμπνέονται την Τολεμαΐδα 5 και σήμερα στην πόλη μας, στην περιοχή μας, στην περιοχή που φιλοξενεί το 38ο συνέδριο, πραγματοποιείται η μεγαλύτερη επένδυση που πραγματοποιείται στη χώρα ή που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία 20 χρόνια. Για αυτήν την ιστορική προσπάθεια, πάρα πολλοί συνάδελφοι που βρίσκονται εδώ, που γεννήσαμε όλοι μαζί αυτή την ιδέα, νομίζω ότι μας δικαιώνει αυτή η επιλογή. Με την ψήφιση του νόμου 4001 του 2011, η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εναρμονίζει τη χώρα με την οδηγία 72 του 2009 και επιλέγει το μοντέλο του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος μεταφοράς για την ηλεκτρική ενέργεια και ταυτόχρονα προχωρά στην μετατρέπει τη ΔΕΗ σε έναν όμιλο εταιριών, δημιουργώντας την μητρική, προφανώς, ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ, ΔΕΗ ανανεώσιμες, οι οποίες βεβαίως προϋπήρχαν. Η Γενόπ ΔΕΗ με απόφαση του συνεδρίου της συμφωνεί με την επιλογή του μοντέλου ΆΙΤΟ. Μέσα από δύσκολες διαδικασίες, ένα αντίστοιχο συνέδριο σαν το σημερινό επέλεξε ως υφερότερη λύση τόσο για την εταιρεία όσο και για τη χώρα το μοντέλο ΆΙΤΟ ως το επικρατέστερο. Άλλωστε γι' αυτό δίνεται και η μάχη στο όλο αυτό το χρονικό διάστημα να μην καταργηθεί. Με την αλλαγή της κυβέρνησης τον Ιούλιο του 2012, η τότε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ επιλέγει άλλη στρατηγική για την ενέργεια. Και με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου στις 27 Τετάρτου του 2013 εγκρίνει την πώληση του 66% του ΑΔΜΙΕ, με την οποία μάλιστα νομοθετεί 7 μήνες αργότερα με τον νόμο 4237 του 2014, το Φεβρουάριο του 2014. Συνεχίζοντας κατά την ταπεινή μας άποψη το καταστροφικό έργο η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, εν μέσω αντιδράσεων των εργαζομένων, της Γενόπ ΔΕΗ, των σωματείων της κοινωνίας και του συνόλου κατά την άποψή μας της ελληνικής και του ελληνικού λαού, επιστρατεύοντας τους εργαζόμενους και τις εγκαταστάσεις των εταιριών του ομίλου ΔΕΗ, ψηφίζει στο θερινό τμήμα της Βουλής το νόμο 4273 του 2014 για την μικρή ΔΕΗ. Η Γενόπ ΔΕΗ, τα σωματεία μέλη της, η κοινωνία ολόκληρη, αισθανόμαστε υπερήφανοι που αγωνιστήκαμε για να καταργηθεί αυτός ο νόμος. Και δεν προτιθέμεθα να χύσουμε ούτε ένα δάκρυ για την κατάργηση αυτού του νόμου. Αυτοί που μικροί ΔΕΗ θα λένε και θα κλαίνε, προφανώς είναι τα συμφέροντα, προφανώς είναι όλοι αυτοί που θέλουν να πάρουν σήμερα αυτή την εταιρεία. Εμείς οι εργαζόμενοι, η κοινωνία, δεν πρόκειται να κλάψουμε ούτε για τη μικρή ΔΕΗ, ούτε για τη μισή ΔΕΗ που επιχειρείται σήμερα. Εμείς θα αγωνιστούμε να διατηρήσουμε ολόκληρη αυτή την επιχείρηση, γιατί αυτή η εταιρεία ιδρύθηκε πριν από 67 χρόνια για χάρη και για λόγους δημοσίου συμφέροντος και όχι για να κερδοσκοπήσουν τα ιδιωτικά συμφέροντα και οι αεριτζίδες επενδυτές. Για εμάς, η δήλωση του Πρωθυπουργού, του σημερινού Πρωθυπουργού, ότι ο κατακαιρματισμός και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι ένα εθνικό έγκλημα, είναι ένα έγκλημα σε βάρος του δημόσιου πλούτου, είναι ένα έγκλημα σε βάρος της ανάπτυξης και της οικονομίας και γυρίζει τη χρόνια 60 χρόνια πίσω, συνεχίζει να ισχύει στο ακέραιο. Το πρόβλημα είναι το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η σημερινή κυβέρνηση, συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αναγκάστηκαν να αλλάξουν θέση. Κύριε Υπουργέ, το συνέδριό μας πραγματοποιείται 7 ημέρες μετά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ.
όπου ενέκρινε και την πώληση του 25% των μετεχών του ΑΔΜΙΕ στο ελληνικό δημόσιο, την ΔΕΣ ΑΔΜΙΕ. Και μετά την πώληση του 24% στην κινέζικη εταιρεία του συμφερόντου προφανώς του κινέζικου δημοσίου, την State Grid, ολοκληρώνεται η απόφαση της κυβέρνησης για πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΙΕ. Η πραγματικότητα είναι ότι ο όμιλος ΔΕΗ χάνει περιουσιακά στοιχεία αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι ενός πολύ μικρού τιμήματος κατά την άποψή μας, αφού όσα χρήματα θα απομείνουν στα ταμεία της εταιρείας μετά και την αποφορολόγηση ή την πληρωμή των φόρων από την πώληση, πολύ φοβόμαστε ότι θα είναι πολύ λιγότερα από όσα έδινε η εταιρεία αυτή, η ΑΔΜΙΕ, στην μητρική για το πολύ 3 χρόνια ως επιτά. Η επίκληση της κυβέρνησης ότι διατηρεί τον ΑΔΜΙΕ υπό δημόσιο έλεγχο με το 51% στο ελληνικό δημόσιο, να διατηρείται στο ελληνικό δημόσιο έτσι όπως περιγράφει πράγματι ο νόμος, εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Άλλωστε, γι' αυτό έχουμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να ακυρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε αποστείλει σχετικές επιστολές και στην εταιρεία την κινέζικη και με το αιτιολογικό, προφανώς και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, για την ενσωματωμένη περιουσία των εργαζομένων και των συνταξιούχων μέσα στην περιουσία του ομίλου ΔΕΗ. Ως Γενόπη είχαμε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που συζητούσε το σχέδιο αυτό για την διαδικασία των νόμε. Τότε βεβαίως είχαμε επισημάνει στον προκάτοχό σας ότι αυτή η διαδικασία προφανώς δημιουργεί τεράστια προβλήματα για τα οικονομικά της εταιρείας, μιας και αναγκάζεται η εταιρεία να πουλεί πολύ πιο κάτω από τα κόστη, από το κόστος παραγωγής. Μάλιστα, είχαμε συμφωνήσει και είχαμε υιοθετήσει και την άποψη της διοίκησης της εταιρείας για την προσφυγή που είχε γίνει σε ό,τι έχει να κάνει με την διαδικασία. Είναι τρελό κάποιος να αγοράζει κάτω από 40 ευρώ τη στιγμή που στοιχίζει στην εταιρεία κοντά στα 60 και αυτός να κάνει, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτε, να πουλά στους πελάτες με ένα τεράστιο κέρδος που αγγίζει ακόμη και την υπερδιπλάσια τιμή. Άρα, αν και προσωρινή αυτή η διαδικασία των νόμων, είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει την εταιρεία να την βάζει μέσα. Και αν κάποιος συνυπολογίσει ότι μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που η εταιρεία θα πρέπει να απολέσει το 37% απέμεινε του πελατολογίου μέχρι το 2020, κάνοντας όμως έναν μικρό υπολογισμό, βλέποντας δηλαδή, κύριε Υπουργέ, το είχαμε πει και στη Βουλή, ότι στη ΔΕΗ το 50% των πελατών, αν φύγει, δεν θα φύγει το 50, θα φύγει το 75. Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές, αυτοί που είναι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, όσοι, εν πάση περιπτώσει, η Εκκλησία και τόσοι άλλοι φορείς, αγροτικό τιμολόγιο, πολυτεχνικό τιμολόγιο, ξεπερνούν, φοβάμαι, το 25% των πελατών και από αυτούς τους πελάτες, αυτούς τους συγκεκριμένους πελάτες, το ελληνικό δημόσιο, οι Δήμοι, δεν τους παίρνουν οι εναλλακτικοί πάροχοι. Αν στο σύνολο λοιπόν των πελατών δώσουμε εμείς το 50%, χωρίς να φύγει αυτό το 25% που κατά κάποιον τρόπο είναι αβαρίδιο για την ίδια την εταιρεία, τότε δεν θα χάσει το 50%, θα χάσει το 75%. Φαίνεται λοιπόν αυτό και από τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, όπου μέσα σε ένα χρόνο έχει απολέσει τουλάχιστον 500 περίπου εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην χρήση. Δεν έχει σημασία αν η εταιρεία φάνηκε κερδοφόρα. Υπάρχουν μια σειρά από τεράστιες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν και δυστυχώς αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Για να μην καταναλώνω πάρα πολύ χρόνο και είναι αρκετά πράγματα τα οποία έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θέλω να σας πω ότι αν προσθέσει κανείς 3,5 δισεκατομμύρια τουλάχιστον ευρώ που έχει εξοικονομήσει η εταιρεία από την μισθοδοσία των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε για μια εταιρεία η οποία περίπου είναι φτωχευμένη. Παρ' όλα αυτά, αυτή η εταιρεία καταφέρνει και κάνει επενδύσεις περίπου 800 με 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι πραγματικά ένα θαύμα πως αυτή η εταιρεία καταφέρνει να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτά τα χρήματα, αν είχαν πάει στην κατανάλωση, τότε θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Δυστυχώς όμως τα χρήματα των εργαζομένων στήριξαν απόλυτα
είτε το μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστου, είτε τα πιστοποιητικά διαθεσιμότητας ισχύως, τα αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως και πάει λέγοντας. Στις 9 Μαΐου, κύριε Υπουργέ, μαζί με άλλους 10-11 συναδέλφους σας, έχετε υπογράψει στο ΚΙΣΥΠ το σχετικό, θα έλεγε κανείς, που πήρε ΦΕΚ στις 19 Μαΐου, τα διορθωτικά μέτρα για την πρόσβαση της ΔΕΗ στο Λιγνίτη. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση, έτσι ακριβώς όπως είναι περιγεγραμμένο. Δηλαδή, λέμε για την πρόσβαση, μέτρα για την πρόσβαση της ΔΕΗ στο Λιγνίτη, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεστε και την ελληνική γλώσσα. Εδώ σας βγάζω το καπέλο, βαφτίζεται το ψάρι, το κρέας ψάρι. Μιλάμε πλέον για αποεπένδυση λιγνητικών μονάδων και όχι για πώληση. Και μάλιστα είναι συγκεκριμένο, δεν θα φάω χρόνο γιατί όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν πολύ καλά το συγκεκριμένο ΦΕΚ. Λέει όμως κάτι σημαντικό, και εδώ φαίνεται και μία μικρή διάσταση απόψεων μεταξύ της εταιρείας και του Υπουργείου, ότι η ΔΕΗ δεν έχει την δυνατότητα, δεν θα έχει οποιαδήποτε συμμετοχή ή σύνδεση με οποιοδήποτε στοιχείο της αποεπένδυσης συμπεριλαμβανομένης της προνομιακής προμήθειας ηλεκτρισμού. Την ίδια ώρα που γίνονται προσπάθειες από την εταιρεία να μπορέσει με έναν άλλον τρόπο, στον οποίο δεν έχει αποφασίσει το συνέδριό μας και είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν παρατάξεις μέσα στη Γενό που είχαν πολύ νωρίτερα μιλήσει για κοινοπρακτικά σχήματα. Θα μπορούσε αυτό ενδεχομένως να είναι μία λύση, αναφέρομαι στις δηλώσεις του κυρίου Παναγιωτάκη σε σχέση με τη δημιουργία τριών μονάδων. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα ήταν καλό για να είναι αληθινό, διότι τρεις λιγνητικές μονάδες στην περιοχή Αμύνδιο, Μελίτη 2 και Άγιος 6 είναι μια δραστηριότητα, μια επένδυση που ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και αντιλαμβάνεστε τι αυτό σημαίνει. Αλλά την ίδια ώρα οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης είναι διαφορετικοί και αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να λύσετε αυτή τη διαδικασία για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Δυστυχώς δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Και εδώ θα είμαι αρκετά καυστικός γιατί έχει να κάνει με τις περιοχές. Είμαι και εγώ μαζί με όλους τους συναδέλφους, δεν βλέπω τον Παντελή, τον Νίκο, τον Φωτόπουλο, όλους, που δώσαμε έναν αγώνα για να αποδείξουμε ότι η ΔΕΗ, μαζί με βέβαια με τα στελέχη της εταιρείας, ότι δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση σε σχέση με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 και του 2009. Επικαλείστε σήμερα ότι το Ευρωπαϊκό, το Γενικό Δικαστήριο, επικαλείται αυτή την απόφαση. Προφανώς και γνωρίζετε, αλλά είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω, να διαβάσω λίγο στο σώμα. Θα φάω χρόνο. Δεν μιλά αυτή η απόφαση για πώληση υπαρχόντων λιγνητικών μονάδων. Μιλά ξεκάθαρα, γι' αυτό θα σας πω γιατί θα είμαι καυστικός και θα απαντήσει. Θα πάρει το λόγο, φαντάζομαι, και ο κύριος Καρυπίδης. Λέει ότι πρέπει να χορηγήσει δικαιώματα εκμετάλλευσης επί των κοιτασμάτων Δράμας, Ελασσόνας και Βέβης, Βεγόρας, μέσω διαγωνισμών σε άλλες επιχειρήσεις πλην της ΔΕΗ. Μάλιστα, δίνει δυνατότητα ότι αν δεν βρεθούν επιχειρήσεις, θα μπορούσε αυτό να γίνει με τη ΔΕΗ σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Άρα μιλάμε ότι για τα νέα λιγνητικά κοιτάσματα. Δεν είναι γνωστή, δεν είναι σε εμάς ξένη αυτή η απόφαση. Και η κυρία Πυρπίλη με τον κύριο Παπακοσταντίνου είπε ότι εμείς δεν προτιθέμεθα να ανοίξουμε νέα λιγνητικά πεδία. Γιατί? Γιατί θεωρείτε την κοινωνία της Κοζάνης, της Φλόρινας, του Λεμαΐδας, του Αμυνταίου, της Μεγαλόπολης και της Αρκαδίας ενδεχομένως κάτι ως ηθαγενής. Γιατί δεν θέλετε να συγκρουστείτε με τις κοινωνίες της Δράμας και της Ελασσόνας. Και αν θυμηθώ δε και τη ρίση του κυρίου Σαχινίδη που είπε ότι θα περάσουν πάνω από το πτώμα μου για να ανοίξουν ορυχεία στην Ελασσόνα, μάλλον αυτό υιοθετείτε. Εκτός και αν πούμε ότι, μάλλον αν πείτε και εσείς, ότι δεν χρειαζόμαστε καμία άλλη διαδικασία νέων λιγνητικών πεδίων. Αυτό όμως είναι ένα στρατηγικό λάθος. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε το ότι οι κοινωνίες αυτών των περιοχών δέχτηκαν τη δραστηριότητα της ΔΕΗ, μεγάλωσαν με αυτήν την εταιρεία γενιές ολόκληρες για χάρη δημοσίου συμφέροντος. Κανένας από αυτές τις τοπικές κοινωνίες δεν θα είχε μετεγκατασταθεί αν επρόκειτο να κερδοσκοπήσουν κάποιοι αυτοί οι οποίοι σήμερα πρέπει να το κάνουν. Και δεν είναι δυνατόν να δεχτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι την πώληση. Θα δείτε, και μακάρι να το δείτε, είδα ότι πριν από λίγο οι κάτοικοι της Ακρινής και των Αναργύρων σας έχουν ζητήσει να μιλήσετε αυτό το πράγμα. Εάν δεν είναι μέσα από μια εταιρεία δημόσια,
Γιατί οι προηγούμενοι από σας και εσείς λέτε ότι πρέπει να μετεγκατασταθεί. Ο μεταλλευτικός κώδικας δεν δίνει διαδικασίες μετεγκατάστασης αυτούς. Κανείς ιδιώτης δεν θα πάει να το κάνει. Εκτός αν τον δεσμεύσετε, εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να μην περάσει αυτό. Αλλά αν κάνετε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δεσμεύσετε με νόμο ότι αυτές οι δύο μετεγκαταστάσεις, όπως είναι υποχρέωση της ΔΕΗ, θα πρέπει να είναι και υποχρέωση του οποιοδήποτε επενδυτή. Πρέπει λοιπόν για τη συντομία του χρόνου, γιατί εμείς θα τα δώσουμε, θα συνεχίσουμε να συζητάμε και αρκετή ώρα μετά, να μιλήσω και για ένα ακόμη ζήτημα, γιατί είναι στρατηγικής σημασίας λάθος η αποεπένδυση των λιγνητικών μονάδων. Προστρέχω να κάνω κι εγώ μια γρήγορη έτσι εκτίμηση ότι κανένας δεν είναι βέβαιος ότι στο σχέδιο της μικρής ΔΕΗ, γιατί μας ρώτησαν πολλές φορές και ευτυχώς το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήματος, από όπου και αν προέρχεται και από όποιες παρατάξεις, είχε πει: εμείς δεν μπαίνουμε σε σύγκριση μικρή ΔΕΗ ή μισή ΔΕΗ με όλες αυτές τις διαδικασίες. Απλά κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι αν είχε συμβεί η μικρή ΔΕΗ, ο ιδιώτης επενδυτής θα είχε προχωρήσει στην διαδικασία των επενδύσεων για το αμύντεο 1 και 2. Θα μπορούσε ενδεχομένως, είναι υπόθεση εργασίας, να το εγκαταλείψει σήμερα. Και εδώ θα πρέπει γρήγορα, γιατί δεν έχουμε ενεργειακό σχεδιασμό, να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε αυτές τις μονάδες. Αν ακόμη, Υπουργέ, το γνωρίζετε, λέγαμε σήμερα και συμφωνούσε το σύνολο εδώ της αίθουσας να πουληθούν αυτές οι μονάδες, θα είχε εκπνεύσει η διάρκεια ζωής λειτουργίας, γιατί μείνανε μόνο 8.000 περίπου ώρες μέχρι το οριστικό κλείσιμο του ΑΕΣ Αμυντέου. Άρα πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πώλησης του 2018, η μονάδα αυτή μαζί με το αντίστοιχο ορυχείο, περισσότεροι από 1.000 συνάδελφοι στο τακτικό προσωπικό θα ψάχνουν εργασία. Και αν μου πείτε ότι θα πάτε να κάνετε το deal σε εισαγωγικά με τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και το ορυχείο του Νοτίου Πεδίου, τότε προφανώς αυτό δεν θα βγει. Και δεν θα βγει ούτε και της Μεγαλόπολης και δεν θα βγει ούτε και της Φλόρινας. Πρέπει οπωσδήποτε να ξανασκεφτείτε τι πάτε να κάνετε για τον εξής λόγο. Το έδειξε πρόσφατα η ενεργειακή κρίση του χειμώνα. Εάν δεν ήταν, και το είδατε και στο βίντεο, και για άλλη μια φορά έτσι δημόσια να δώσω συγχαρητήρια, και είμαστε πολύ περήφανοι ως Γενόπ για τους εργαζομένους που εκπροσωπούμε, παρότι λιδωρούνται, παρότι προσπαθούν και τους προπυλακίζουν, κύριε Χατζιαργυρίου. Και η πολιτεία είναι απούσα σε αυτή τη διαδικασία. Καθημερινά οι συνάδελφοί μας στο ΔΔΕ δίνουν μάχες για να κάνουν τη δουλειά τους. Και δεν υπάρχει κάποιος να τους προστατεύσει. Θέλω λοιπόν να καταλάβουμε όλοι, είμαστε από την ίδια πλευρά. Από την ίδια πλευρά. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες της χώρας. Είναι βέβαιο αυτό. Αλλά δεν θα αφήσουμε σε κανέναν, δεν θα εκχωρήσουμε τα δικαιώματά μας. Οι εργαζόμενοι, εδώ λέγοντας πριν για αυτήν τη μεγάλη ιστορία της ενεργειακής κρίσης, δεν θέλω να δείξω τι αυτήν τη στιγμή έχουμε ως ζήτηση. Σήμερα είναι η αιχμή ούτε καν 6.000, σήμερα. Όταν η εγκατεστημένη είναι 17. Κανένας δεν μιλάει για τη δεσπόζουσα θέση των ανανεώσιμων πηγών στους ιδιώτες. Μόνο ένα 2,5-2,7% έχει η ΔΕΗ. Εκεί δεν πρέπει να διαπραγματευτούμε για αυτή την ιστορία. Και έχει δεσπόζουσα θέση τους λιγνίτες. Ποιους λιγνίτες? Σήμερα αυτή την ώρα με όλες αυτές τις στρεβλώσεις, δυστυχώς αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι στο σύστημα ούτε 1200 ΜΒ. Λιγνητικά. Τόσο πολύ τα θέλουν αυτοί οι ιδιώτες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, είναι πολλά που μπορούμε να πούμε. Σέβομαι απόλυτα και τον χρόνο και όλων μας εδώ ότι δεν γίνεται να γίνει αυτό το πράγμα αβρόχης ποσή. Μπορεί να πιστεύετε ότι θα διαβείτε αυτήν την περίοδο ένα σκόπελο. Όμως, μάλλον τρελός πρέπει να είναι αυτός που θα έρθει να επενδύσει στους λιγνίτες, γιατί έχω ακούσει κάποιους επενδυτές σε εισαγωγικά να λένε ότι η λιγνίτης χωρίς νερά δεν καταπίνεται. Εύχομαι να μην έχουμε τέτοιες διαδικασίες, παρότι όλοι εδώ και άλλοι τόσοι, και θα δώσουμε μία μάχη και θα υπενθυμίσουμε ξανά τον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να προχωρήσει σε αυτό το δημοψήφισμα για να δούμε αν η ελληνική κοινωνία θέλει την πώληση αυτής της εταιρείας ή όχι. Και αν τη θέλει, κανένας από τους εργαζομένους δεν θα σταθεί εμπόδιο.
Να είστε βέβαιοι, δεν θα πάμε απέναντι στα θελήματα της κοινωνίας, αλλά πρέπει να γνωρίζει η κοινωνία. Κατερχόμενος λοιπόν του βήματος και πριν σας καλέσω στο βήμα, να σας πω ότι όλοι εμείς εδώ και άλλοι τόσοι απ' έξω θα δώσουμε τη μάχη για να κρατήσουμε αυτή την εταιρεία ως όμιλο όπως την κάνανε πριν από 67 χρόνια. Είναι μαζί μας η εκπρόσωπος της Λαϊκής Ενότητας, η κυρία Ευγενία Ουζουνίδου. Παρακαλώ τον προϊστάμενό μας Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταθάκη.